Γεια σας και καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω μερικά αγαπημένα προϊόντα του Ιανουαρίου 2012, δηλαδή πράγματα που χρησιμοποίησα πολύ μέσα στον Ιανουάριο του 2012 και επίσης μερικά πράγματα που με απογοήτευσαν και την γνώμη μου για αυτά, για να σας, είτε να σας βοηθήσω εάν τα έχετε πάρει να βρείτε κάποιο τρόπο να τα χρησιμοποιήσετε ή να μην τα πάρετε τέλος πάντων και τζάμπα χάσετε τα λεφτά σας. Θα ξεκινήσω με ένα άρωμα. Τον προηγούμενο μήνα χρησιμοποιούσα το χυπνό της Lancôme, το οποίο οφείλω να ομολογήσω. Αυτό το χράτς-χράτς που ακούγεται πίσω είναι η Σούζη που τρώει ένα χαρτονάκι. Καθένας με τα χούλια του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι το άρωμα του χυπνό της Lancôme, δεν το τελείωσα τελικά. Νομίζω ότι εκτός από το χρώμα που είχε λιωθεί, είχε λιωθεί και η μυρωδιά του. Και σκέφτομαι να το πετάξω απλά. Τώρα βέβαια, άλλοι κρατάνε τα μπουκάλια, δεν ξέρω τέλος πάντων, εγώ μάλλον θα το πετάξω. Λοιπόν, αυτό το μήνα χρησιμοποίησα αυτό εδώ το άρωμα, που είναι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπουκαλάκι. Το καλό με αυτό το μπουκάλι είναι ότι είναι compact, δηλαδή ότι το καπάκι του κλείνει πολύ καλά. Δεν μπορείς να το βάλεις και μέσα στην τσάντα σου, είναι 50 ml, δεν είναι λίγο. Και είναι το Femme de Montblanc. Το άρωμά του είναι γλυκό, ανατολικό, είναι βαρύ, αλλά και πολύ θηλυκό ταυτόχρονα. Δεν θα το σύστηνα σε άτομα που φοράνε δροσερά προσανδρικά αρώματα, δεν θα το σύστηνα σε άτομα που φοράνε, ξινά αρώματα, αλλά σε αυτούς που φοράνε γλυκά, βανίλια και χρυμπάρι, μανόλια, τέτοιες μυρωδιές, ας το μυρίσουνε. Βέβαια, δεν έχει καθόλου τριαντάφυλλο, είναι ιδιαίτερο άρωμα. Εμένα μου αρέσει και όποτε το φοράω πάντα μου κάνουν κομπλιμέντα για το άρωμά μου. Ίσως μυρίζει και έντονα, δεν ξέρω. Ίσως με δουλεύουν και όλα, βέβαια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Κρέμα χεριών, για αυτό το μήνα. Panthenol Extra Hand Cream. Λοιπόν, αυτή εδώ την είχα εγώ, να σας πω, είμαι φαρμακοποιός και έχω φαρμακείο. Λοιπόν, την είχα στο φαρμακείο μου και δεν την έπαιρνε κανένας, παρόλο που την είχα στην πολύ οικονομική τιμή των 6 ευρώ. Δεν την έπαιρνε κανένας. Και λέω, μια μέρα που καθόμουν και δεν είχα τι να κάνω, λέω, αυτή η καημένη κρέμα θα λήξει. Και έχει μέσα και 5% ουρία για έξτρα ενυδάτωση και ανάπλαση. Άρα δεν μπορεί να είναι κακή. Η Panthenol, αυτή η εταιρεία, είναι μια εταιρεία που τα προϊόντα της είναι γενικώς καλά. Οπότε την πήρα και τη δοκίμασα και έπαθα την πλάκα μου. Απορροφάται κατευθείαν. Τα χέρια είναι πάρα πολύ μαλακά μετά. Και τη δοκίμασα τώρα που έχουμε πάρα πολύ κρύο εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία δηλαδή. Γιατί Βόρεια Ελλάδα μας λένε κάτω οι Αθηναίοι και με τσατίζει αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ είμαστε Μακεδονία, δεν είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Καλά είμαστε και Βόρεια Ελλάδα, αλλά καλά είναι να λέμε Μακεδονία και όχι Βόρεια Ελλάδα. Για άλλους λόγους, τέλος πάντων. Εμείς εδώ στη Μακεδονία, γιατί Βόρεια Ελλάδα είναι και Θράκη. Εμείς δεν είμαστε Θράκη, εμείς είμαστε Μακεδονία. Τέλος πάντων, τα εθνικιστικά μου τώρα, για την Panthenol που λέγαμε, hand cream, πάρα πολύ καλή κρέμα. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Φαντάζομαι ότι θα κάνει παραπάνω από 6 ευρώ. Τώρα πια, διότι εγώ και τιμολογώ λίγο πιο κάτω, αλλά και επειδή μάλλον είναι με το παλιό του ΦΠΑ. Τέλος πάντων, αν της κάνει 7 ευρώ, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει αρκετά, είναι 75 ml και σας λέω, απορροφάται κατευθείαν, δηλαδή έχει και πολύ ωραία μυρωδιά η συγκεκριμένη. Πολύ καλύτερη από την Aven, η οποία είναι επίσης πολύ καλή, αλλά αυτή είναι ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αγαπημένα προϊόντα. Είναι το της La Roche-Posay, το Hydrant Tinté, το νούμερο 1 και 2 έχω εγώ, γιατί τα κάνω μία μίξη για να έρθει ακριβώς το χρώμα του δέρματός μου. Ενυδατική κρέμα με χρώμα. Η La Roche-Posay έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα, τα ποτέ δεν μου έχουν απογοητεύσει. Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα, τάση για ακμή, βασικά, αν έχετε τάση για ακμή, δεν θα σας βολέψει και πάρα πολύ, διότι δεν προσφέρει και πάρα πολύ κάλυψη. Αλλά αν θέλετε κάτι ελαφρύ το πρωί, να φαίνεται σαν να φορέσετε foundation, αλλά να μην επιβαρύνετε το πρόσωπό σας,
να το ενυδατώσετε και να δώσετε και να καλύψετε κάποιες ατέλειες που πιθανόν έχετε από παλιά σπυράκια, από κάποιες κοκκινίλες ευριαγγείες, κάποιες δυσχρωματισμούς. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ καλή γιατί είναι κυρίως ενυδατική. Είναι 40 ml, δεν θυμάμαι την τιμή της, έχω πετάξει το κουτί. Την πρότεινα και σε μία φίλη μου που είναι έγκυος και έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι έγκυος, καλό είναι να μην επιβαρύνεσαι με πολλά πράγματα. Και τη χρησιμοποιεί περισσότερο σαν κρέμα foundation αυτή, όχι σαν ενυδατική. Γιατί το χρώμα που αφήνει είναι αρκετό. Και αυτό εδώ είναι η δική μου απάντηση στην Garnier BB Cream που μας έχει κατακλείσει τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, εκείνη κάνει 9 ευρώ, αυτό μπορεί να είναι γύρω στα 15. Αλλά τέλος πάντων, δοκιμάστε το και αυτό σας έχετε ενθουσιαστεί με την Garnier BB, γιατί αυτό, σε αντίθεση με την BB της Garnier, δεν έχει άρωμα, δηλαδή δεν έχει αυτή τη μυρωδιά την έντονη και όσο και να πέτει είναι λαρός ποζέ, δηλαδή είναι κάποιο φαρμακευτικό προϊόν. Συνεχίζω πάλι με φαρμακευτικό προϊόν και όχι με φαρμακοποιός, έτυχε αυτό το μήνα πραγματικά. Είναι η Aven Pediatril, είναι η Cold Cream. Αυτό είναι η σειρά της Aven για τα μωρά. Η Cold Cream είναι η βαθιά ενυδάτωση και είναι για μωράκια. Είναι για το πρόσωπο και το σώμα για τα μωρά. Εγώ τη χρησιμοποιώ σαν κρέμα ανοιχτός. Πέραν το ότι είναι πολύ οικονομική, γιατί είναι γύρω στα 12 ευρώ και παίρνετε 100 ml και χρειάζεστε πάρα πολύ λίγο. Εάν έχετε δέρμα σκασμένο από τον άνεμο, από το κρύο, από οτιδήποτε ξηρό δέρμα και θέλετε κάτι που να σας βοηθήσει έτσι ώστε να, το δέρμα σας να γίνει μαλακό, δοκιμάστε αυτή την κρέμα και δεν θα απογοητευτείτε. Μπορείτε να την έχετε για το οτιδήποτε, για κάποιο έγκαυμα, για κάποιο... όποτε το δέρμα σας είναι αντιδραστικό, μετά από έναν καθαρισμό προσώπου, μετά από κάποιο peeling, σαν ενυδάτωση, σαν μάσκα, είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Επίσης την έχω προτείνει στη φίλη μου που είναι έγκυος και ενώ το δέρμα της είχε σκάσει εδώ γύρω στη μύτη και ξεφλουδιζόταν, μέσα σε 3 μέρες είχε γίνει σαν πισινός μωρού. Και είναι η ίδια τόσο ενθουσιασμένη που όποιος έρχεται του λέει πιάσε να δεις πόσο μαλακό είναι το δέρμα μου. Συνεχίζουμε σε επόμενο προϊόν, δυστυχώς για σας, τώρα τι να σας κάνω, πάλι φαρμακείου, δεν φταίω εγώ, είναι ο ροζ, έχετε και την τιμή φάτσα κάρτα, για να πάρετε τη λιπητερή, 36,80, ο ροζ της Vichy, ο οποίος είναι γεμίσματος για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και του σπασίματος. Έχει μέσα αμινεξίλ, είναι 125 ml, επανορθώνει άμεσα την τρίχα και έχει μέσα και πολυφενόλες, προκερατίνες κτλ. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί της σιλικόνης που χρησιμοποιείτε στα μαλλιά, δηλαδή ουσιαστικά αν έχετε μακριά μαλλιά και βάζετε σιλικόνες και είναι καθυστερημένα τα μαλλιά σας, με αυτό τα μαλλιά σας θα δείξουν κατευθείαν πιο υγιή. Έχει μια μυρωδιά κάπως σαν τριανταφυλλόνερο νομίζω. Έχει κάποιο προβληματάκι εδώ η Αγγλία, επειδή είναι κάπως πιο παχύρευστο αυτό από ό,τι έπρεπε. Έχουν ένα μικρό design problem. Επειδή η Αγγλία καμιά φορά βουλώνει. Εγώ το έχω βάλει σε ένα από αυτά τα ψεκαστηράκια κομμωτηρίου, το έχω αδειάσει το δικό μου και το χρησιμοποιώ από εκεί. Γιατί εδώ, από εδώ μου βούλωσε και δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί δεν μπορούσα να ψεκάσω τα μαλλιά μου. Εγώ μετά το λούσιμο ψεκάζω τα μαλλιά μου, όχι γιατί έχω τριχόπτωση. Αν και η συγκεκριμένη σειρά βοηθάει πάρα πολύ στην τριχόπτωση και θα κάνετε πάρα πολύ πυκνό μαλλί αν χρησιμοποιείτε όλη τη σειρά και το σαμπουάν και αυτό συνέχεια. Και έχω και αποδείξεις γι' αυτό, γιατί η μητέρα μου δεν λούζεται με τίποτα άλλο και έχει ένα μαλλί πραγματικά το ζηλεύεις, γιατί είναι και πολύ υγιές και πολύ πυκνό και μακραίνει πολύ γρήγορα. Και επειδή εγώ είπα ότι το 2012 δεν θα κουρευτώ και να δούμε πόσο θα μακρύνει το μαλλί μου, κάνω αυτό το πείραμα και βάζω κάθε φορά μετά το λούσιμο από τον ωρό αυτό για να δω μέσα σε ένα χρόνο, ακριβώς πόσα εκατοστά μεγάλωσε το μαλλί μου και τι αποτελέσματα θα έχει. Και περνάμε τώρα στο κραγιόν προϊόν μακιγιάζ, το οποίο ήταν το αγαπημένο τον Ιανουάριο, είναι από Christian Dior, είναι το Nocturne, το νούμερο 961, είναι αυτό εδώ το χρώμα, είναι από την σεζόν του, την εορταστική, πώς τα λένε αυτά, τέλος πάντων. Το χρώμα είναι κόκκινο ροζ με κάποιο σήμερ μέσα χρυσό.
Δεν είναι ούτε κόκκινο, ούτε φούξ, ούτε μπορντό. Είναι ένα πολύ περίεργο χρωματάκι. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και να σας κάνω swatch τώρα εδώ στο χέρι μου. Πραγματικά δεν θα δείξει γιατί έχω απέσια κάμερα και φωτισμό. Α, κάτι φαίνεται. Είναι πάρα πολύ κρεμόδες, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ενοχλεί καθόλου τα χείλη. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Και πραγματικά όποτε το φόρεσα, όλοι μου λένε τι απίστευτο μακιγιάζ έχεις κάνει και τι ωραίο κραγιόν φοράς. Όπως είπαμε, μπορεί και να με δουλεύουν. Κρατάω αυτό το ενδεχόμενο. Όμως εμένα, με δουλεύουν, δεν με δουλεύουν. Το συγκεκριμένο κραγιόν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ευκολοφόρετο. Είναι για όταν θες να βάλεις κάτι περισσότερο στα χείλια σου. Αλλά το κόκκινο είναι κλασικό, είναι μπανάλ. Έρχεται κάπως κόκκινο. Ενώ αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δίνει αυτό το έξτρα κάτι. Τώρα πάμε στα προϊόντα που δεν μου άρεσαν. Και είναι το... Όπως είπε και η Fantabulous στο δικό της βίντεο, το I Love Extra States, το οποίο το πήρα για primer. Μόνο για primer δεν κάνει και ούτε και για concealer κάνει. Βασικά, το προϊόν αυτό δεν ξέρω γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία το έχει λανσάρει. Προφανώς υπάρχει κάτι από πίσω που δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, εννοώντας ότι θα κάποια φόρμουλα ίσως προσπαθούν να βγάλουν καλύτερη, δεν ξέρω. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν lip primer. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και τι εννοώ όταν λέω lip primer? Δηλαδή, πριν βάλω το χρώμα στα χείλια μου, το κραγιόν, βάζω αυτό και βλέπω το κραγιόν μου και μένει περισσότερο και βγαίνει το πραγματικό χρώμα του κραγιόν στα χείλια μου. Και επίσης, δεν, όπως καμιά φορά που έχουμε concealer ή foundation και βάζουμε κραγιόν και μένει επάνω στο κραγιόν το χρώμα από το concealer, αυτό δεν το κάνει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό για lip primer. Αν το έχετε και δεν ξέρετε τι να το κάνετε, χρησιμοποιήστε το για lip primer. Εάν πάλι δεν το έχετε, μην το πάρετε. Εκτός και αν δεν έχετε πρόβλημα να ξοδέψετε 3-3,5 ευρώ για ένα lip primer. Επίσης, προϊόν μέγας απογοήτευσης. Δηλαδή μιλάμε για Avon, ούπς, πάει το πενελάκι, οι σκιές Nude Attitude Mega Impact. Mega Impact My Ass. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, τι Mega Impact? Αυτές οι σκιές είναι οι πιο χαζές σκιές που έχω δει στη ζωή μου. Ο μόνος τρόπος να τις φορέσεις είναι με το sponge applicator με το οποίο έρχονται και το οποίο εμείς δεν πολύ χρησιμοποιούμε. Τι προσπάθησε να κάνει η Avon εδώ? Προσπάθησε να ενσωματώσει το primer μέσα στη σκιά και έχουν μία έτσι υφή, λες και είναι κέρινες. Πράγμα που είναι χαζό, γιατί με τα άλλα τα πινελάκια δεν μπορείς να βγάλεις χρώμα, παιδιά, δεν βγαίνει καθόλου χρώμα στο μάτι. Μιλάμε Mega Impact, εγώ θα έλεγα αόρατες. Και εκτός τούτου, δεν έχουν και την ίδια σύσταση. Αυτήν εδώ είναι πάρα πολύ κυρώδης και αυτήν είναι κάπως σαν να λέμε εδώ στα μέρη μου τριβαλιάζεται. Δηλαδή, σαν γίνεται μικρά κομματάκια. Αυτό το χρώμα είναι καλό. Δηλαδή, παρόλο το πρόβλημα ότι δεν είναι σωστή η σύσταση της σκιάς, εγώ ή κάποιος άλλος που έχει όρεξη να ασχοληθεί και να τη δουλέψει, έστω και με το sponge applicator, έστω και με το δάχτυλο, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το χρώμα, Παναγία μου, δεν κάνει ούτε για contour, ούτε για highlight, ούτε για τίποτα. Δηλαδή μιλάμε η απεσιότητα σε όλο το μεγαλείο. Και ειλικρινά, η Avon ποτέ δεν πήρα σκιά και να είμαι ικανοποιημένη. Ποτέ. Δηλαδή θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και ακριβές. Okay, εντάξει, δεν είναι και ακριβές, αλλά να κάνουν και λίγο δουλειά, ρε παιδί μου. Και δυστυχώς για μένα, πήρα αρκετές και πήρα και το άσημο μαύρο. Αυτό κάτι λέει, δεν κακό. Αυτό δηλαδή το μαύρο του... Α, υποτίθεται ότι αυτές τις φοράς wet and dry. Δηλαδή και βρεγμένες. Τώρα ίσως θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω αυτό και αυτό σαν eyeliner με κάποιο από αυτά τα υγρά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε eyeliner. Δεν ξέρω. Ίσως και το καφέ μου χρησιμεύσει, αλλά το άλλο το χρώμα αποκλείεται. Και πήρα και αυτές εδώ, που είναι ένα βιολετή και ένα ροζάκι. Το ροζάκι είναι απογοήτευση και το βιολετή κάτι λέει. Αλλά πραγματικά δηλαδή η Avon σε σκιές από μένα παίρνει ένα μεγάλο χ. Γιατί έχουν τόσο ωραία συσκευασία, δείτε ας πούμε τι όμορφο που είναι, και η σκιά μέσα είναι μάπα. Και τη στιγμή που κυκλοφορούν σκιές σε αυτά τα μαγαζιά τα easy, παραδείγματος χάρη, περιμένετε λίγο να σας δείξω, στην τιμή του 1 ευρώ, δηλαδή αυτή είναι η σκιά, η Lovey, κάνει 1 ευρώ και έχει μέσα
πόσα γραμμάρια και με το κατάλληλο primer τη δουλεύεις με το μπουρτσάκι και έχεις τρομερό αποτέλεσμα. Και εκείνη τη στιγμή βλέπεις το χρώμα και διαλέγεις και παίρνεις και έχει 1000 χρώματα. Γιατί να δώσεις, ας πούμε, 4 ή 5 ή 6, 7 ευρώ και να πάρεις αυτές τις σκιές από την Avon που είναι αποτυχία. Και απορώ πραγματικά με την Avon πώς επιτρέπει να έχει τέτοια προϊόντα στον κατάλογό της. Γιατί πάρα πολλά προϊόντα της είναι πετυχημένα και ξαφνικά παίρνεις ένα προϊόν που νομίζεις ότι φαίνεται τέλειο και είναι μια μούφα και μισή. Τέλος πάντων, αυτά. Μόλις μπορέσω να μάθω κάποιο πρόγραμμα που κάνει edit videos, γιατί λίγο τώρα είμαι σε αυτή τη φάση, θα σας κάνω και tutorial, θα σας κάνω και ό,τι θέλετε. Προς το παρόν, reviews, παιδιά, και ένα μακιγιάζ που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ απλό, δεν έχει τίποτα, είναι ένα ανοιχτόχρωμο μπέζ σατινέ με σήμερα στο μάτι, μία σκιά σκούρη μπλε της Sephora, ένα eyeliner μπλε και μολύβι, λέω, και μάσκαρα, δεν φοράω τίποτα το ιδιαίτερο, και ένα nude crayon. Επίσης θα κάνω και vlogs για τα μαλλιά μου, δηλαδή πώς μεγαλώνουν τα μαλλιά μου και το ποια η δυσκολία να μην κουρευτώ καθόλου μέσα στο 2012. Και θέλω κι εσείς να μου δίνετε συμπαράσταση για να μην κουρευτώ, διότι για μένα το κούρεμα είναι ευχαρίστηση. Για να δούμε πώς θα είναι τα μαλλιά μου το 2013. Ερωτήσεις, απορίες, σχόλια, όλα καλοδεχούμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Τα λέμε, ελπίζω, πιο σύντομα αυτή τη φορά. Γεια σας!